Κυρίες και κύριοι, έχουμε φύγει από την Τρία και κάνουμε τη διαδρομή προς την περιοχή του Αϊβαλή. Συναντάμε καταπληκτικές παραλίες. Βρισκόμαστε ακριβώς απέναντι από την Ελλάδα τώρα, έτσι. Απέναντι από τη Μυτιλίνη. Συγκεκριμένα από το Μόλιβο. Από το Μόλιβο. Ακριβώς δεξιά μας εκεί. Ακριβώς δεξιά μας είναι ο Μόλιβος της Μυτιλίνης. Λοιπόν, είναι αυτό το κομμάτι της θάλασσας ανάμεσα στην Τουρκία και την Ελλάδα. Και βεβαίως οι παραθαλάσσιες περιοχές είναι καταπληκτικές. Ποια πόλη είναι αυτή εδώ μπροστά μας? Παραθεριστικά θέρετα, συγκεκριμένα αυτό λέγεται Κιουτσούκουιου, που σημαίνει μικρό πηγάδι. Ναι. Μετά συναντάμε το Αλτίνοβα, χρυσή πεδιάδα με όμορφες παραλίες. Και μετά συναντάμε στα περίπου 40 χιλιόμετρα το Αδραμίτιο. Εντρεμίτ το λένε οι Τούρκοι. Και όλος ο κόλπος που βλέπουμε μπροστά μας είναι ο κόλπος Αδραμιτίου, το οποίο στα 65 με 70 χιλιόμετρα θα καταλήξουμε στο Αϊβαλή. Όμορφη πόλη το Αϊβαλή. Πολύ όμορφη, παραδοσιακότατη. Ναι. Ίσως οι Σμύρνοι είναι τόσο παραδοσιακή. Και το Αϊβαλή. Και τα Μοσχονίσια και ο Ταξιάρχης που διασώζεται από το 1873, ναι, αλλά και το Αϊβαλή, διασώζονται πάρα πολλά παλιά ελληνικά σπίτια, όπως και του Φώτη Κόντογλου, αλλά και του Ηλία Βενίζη, τους δύο μεγάλους συγγραφείς. Σημαίνει Μοσχονίσια. Μοσχονίσια ήταν ένα σύμπλεγμα από 20 νησιά. Και αυτό το νησί που πάμε, το Μοσχονίσι, ήταν ουσιαστικά μέχρι το 60, το 1960, νησί. Τώρα βέβαια συνδέθηκε ο δικός και πλέον έπαψε να είναι νησί. Ωστόσο έμεινε το νησί Μοσχονίσια. Όλα από αυτά, παλαιότερα η ονομασία ήταν Εκατόνισσα. Αφιερωμένα στην Εκάτη ή στην Σελήνη ή στον Έκατο, στον Απόλλωνα, πολύ παλιά επί μυθολογίας. Τώρα βέβαια στο πρόσφατο παρελθόν, από το 1770 και δόθε μέχρι το 1922, που ζήσανε αμήτι άλλο πάνω από 70.000 Έλληνες, λεγόταν Μοσχονίσια και είχε ξεχωριστή Μητρόπολη ο Ταξιάρχης, και ο Ταξιάρχης του Αϊβαλιού, που τώρα έγινε δυστυχώς τζαμί, και αυτό ήταν ξεχωριστή Μητρόπολη του Αϊβαλιού. Αυτά θα τα πούμε βεβαίως όταν φτάσουμε εκεί. Λίγη εικόνα από την περιοχή, από τότε εδώ το πολύ όμορφο κομμάτι που αξίζει κανείς να καθίσει να πιει ένα καφέ ή να τσιμπήσει κάτι. Είναι εκπληκτικό. Βλέπεις από εδώ πάνω όλο το κομμάτι αυτό της περιοχής ανάμεσα στην Τρία και στο Αϊβαλί. Αυτό βεβαίως που βλέπετε, κυρίες και κύριοι, είναι μια τουρκική τουαλέτα. Μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και γι' αυτό και την κινηματογραφήσαμε. Συγγνώμη. Έχετε δει ποτέ στη ζωή σας τουαλέτα με τόσα στολίδια? Μπαίνοντας σε αυτήν την τουαλέτα, παρατηρείς τα στολίδια και ξεχνάς τον λόγο για τον οποίο μπήκες. Προχωράμε όμως, η βόλτα μας είναι εκπληκτική. Πλησιάζουμε προς το Αϊβαλί, παράλληλα με Μικράς Ασίας. Ελληνισμός, ομορφιά, νοσταλγία. Και κοιτάξτε, κυρίες και κύριοι, και θέλω να το δείτε αυτό, πόσο περιποιημένα είναι τα παράλια από τους Τούρκους. Όλο αυτό το διαπορικό που βλέπετε, κυρίες και κύριοι, κοντεύει 8 με 10 ώρες δρόμο. Ήδη είμαστε κατάκοποι, αλλά μας έχει προετοιμάσει ψυχολογικά ο Κώστας, ο εξαιρετικός αυτός ξεναγός, ότι στα Μοσχονίσια θα δούμε μια εικόνα που δεν την έχουμε ξαναδεί ποτέ. Ελληνικά νησιά που έμειναν έτσι εκεί, από το 1922 όταν έφυγαν οι Έλληνες. Βεβαίως τα τζαμιά κυριαρχούν όπου και να βρεθείς. Κοιτάξτε, καθώς πέφτει ο ήλιος, αυτό το καταπληκτικό σούρουπο. Σε μία από τις χιλιάδες παραλίες της Μικράς Ασίας.
Απέναντι βλέπουμε τη Μυτιλίνη. Σε λίγο θα μας περιμένει ο Δημήτρης, ένα εξαιρετικό παιδί, ο οποίος θα μας φιλοξενήσει 2 μέρες και στο Αιβαλί και στην Πέργαμο. Και θα μας προσφέρει μία διασκέδαση που όμοιά της δεν έχουμε ξαναζήσει. Σας βάλαμε λίγο απότομα στα Μοσχονήσια. Είμαστε στην περιοχή Αιβαλί. Έχει νυχτώσει για τα καλά. Ένας καλός φίλος από την Πέργαμο μας περιμένει, έχει κλείσει τραπέζι σε ένα μαγαζί. Ο Κώστας, κουρασμένος και αυτός, καθώς βρισκόταν μαζί μας από το πρωί, κάθισε να πιει ένα ούζο να ξεκουραστεί. Εμείς όμως θέλαμε να δούμε τι σημαίνει νύχτα στα Μοσχονήσια. Αυτά που βλέπετε, κυρίες και κύριοι, ήταν ελληνικά σπίτια. Σήμερα κατοικούνται και εκμεταλλεύονται από τους Τούρκους. Τα περισσότερα νυχτερινά μαγαζιά, ταβέρνες, καφέ, κάποια είναι και μπαράκια. Το μαγαζί που σας έλεγα είναι αυτό. Στην περιοχή του Αιβαλί, κυρίες και κύριοι. Ανοιχτό είναι, ωραία. Μετά από πάρα πολλές ώρες ταξίδι, 14 ώρες ταξίδι, είμαστε τυχεροί γιατί πέσαμε σε ένα πολύ ωραίο τουρκικό γλέντι. Είναι μια παρέα με παιδιά εδώ πίσω, που έχουν φέρει μια τσιγκάνικη ορχήστρα και παίζουν μουσική. Εντάξει, είναι εκπληκτική και η βραδιά, αλλά είναι πολύ όμορφη περιοχή και πρέπει να σας τη δείξω λίγο γρήγορα, γιατί θα έχουμε την ευκαιρία και την ημέρα να έρθουμε εδώ. Εδώ βρισκόμαστε στα περιβόητα Μοσχονήσια. Είναι περιοχές που περιβάλλονται από τη θάλασσα και έχουν τα χαρακτηριστικά ελληνικού νησιού. Βλέπετε, όλα τα σπίτια είναι χτισμένα από Έλληνες. Οι Έλληνες που φύγαν από εδώ, βεβαίως, τα άφησαν, σήμερα λειτουργούν από τους Τούρκους, αλλά έχουν κρατήσει εκείνο το χρώμα το ελληνικό, το πλακόστρωτο. Κοιτάξτε αυτήν την πρόσωψη αυτού του σπιτιού εδώ, νομίζεις ότι είσαι στην πλάκα. Κοιτάξτε αυτό το μαγαζί. Νομίζω ότι είσαι στην πλάκα. Δεν έχει καμία σχέση με την τουρκική κουλτούρα. Κοιτάξτε εδώ αριστερά σε αυτό το στενάκι που κατευθύνομαι, πόσο όμορφα και γραφικά είναι. Μιλάμε για περιοχές μοναδικές, πνιγμένες μέσα στα λουλούδια, στις μυρωδιές της Ανατολής. Μια εικόνα πραγματικά μοναδική. Χιλιάδες τουρίστες επισκέφτονται κάθε χρόνο τα Μοσχονήσια, που εδώ ήταν ελληνική παροικία. Εδώ κατοικούσαν Έλληνες. Σε αυτές τις γειτονιές, σε αυτά τα καλλιτερήμια, παίζαν Ελληνόπουλα. Και έφυγαν από εδώ με την καταστροφή της Σμύρνης το 1922. Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που ζούσαν εδώ βρίσκονται σε διάφορα σημεία της χώρας. Οι πιο πολλοί στο Κερατσίνι, στην Κοκκινιά, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη. Κάνουμε αυτή την όμορφη και πολύ γραφική βόλτα και να φανταστείτε, ακόμη δεν είναι η καλή σεζόν, δεν έχει ανοίξει ο καιρός. Εδώ το καλοκαίρι πλημμυρίζει από κόσμο. Είναι όλα μα όλα τα μαγαζιά ανοιχτά και γίνεται χαμός. Όπου για να γυρίσει το κεφάλι θα δεις κάτι διαφορετικό. Κοιτάξτε εκεί που γράφει ταβέρνα με ελληνικά γράμματα. Παράλληλα Μικράς Ασίας.
Από την 3 μέχρι εδώ η διαδρομή είναι λίγο κουραστική, αλλά όταν φτάσει στα Μοσχονήσια που είναι γύρω στα 13 χιλιόμετρα πριν από το Αϊβαλί, νιώθεις μια ικανοποίηση γιατί σε ανταμείβει το τοπίο. Για να δούμε τι μουσική έχει. Εδώ έχει ταβέρνα με μουσική. Έχει γούστο να είναι ελληνικά τα τραγούδια. Για να ακούσουμε. Μπουζούκι ελληνικό, ε. Ελληνικά τραγούδια, κυρίες και κύριοι. Ελληνικό τραγούδι. Μια μοναδική βραδιά στα Μοσχονήσια με ελληνικά τραγούδια σε ελληνική παροικία. Λίγο ελληνικά. Λίγο. Λίγο, ε. Ναι. Το μαγαζί, εμείς είμαστε από Ελλάδα, από Λάρισα, Βόλο, κεντρική Ελλάδα. Εσύ είναι, εσύ. Ναι. Εμείς είναι και δικούς εμείς, από το Ρέθυμνο. Από το Ρέθυμνο. Ναι. Ωραία. Πολύ ωραίο μαγαζί, ωραία μουσική. Μπράβο, συγχαρητήρια. Αδελφοί μου, είναι μαζί μας. Α, ωραία. Πώς το λένε. Εμένα με λένε Κώστα. Κώστα, εμένα ο Σόλ. Να. Περίπου. Πολύ ωραία. Ελληνική βραδιά. Είσαι το καμάρι της καρδιάς μου. Θεσσαλονίκη, όμορφη γλυκιά. Χάρηκα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε τη βόλτα μας. Λοιπόν, εδώ ο κόσμος βγαίνει, διασκεδάζει. Δεν έχει τη δική μας την κατήφια. Κοιτάξτε, ωραίες γειτονιές. Ωραίες γειτονιές. Μου θυμίζουν τα παιδικά μου χρόνια που μεγαλώσαμε στις σαλάνες με τις βρύσες, με τα πεζούλια, με τα δέντρα, με την αυτοφυή βλάστηση. Βρυσούλα εδώ δίπλα. Με τα μαγαζιά γύρω-γύρω. Πολύ εντυπωσιακό. Πάρα πολύ ωραίο ταξίδι, κυρίες και κύριοι. Πολύ ωραίο διπορικό. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Παρά Στράβελ, τον Χρήστο τον Παρά, ο οποίος προσφέρει αυτό το ταξίδι.
και μέσω εμού να δείξουμε σε όλη την κεντρική Ελλάδα, όπου εκπέμπει αυτό το κανάλι, και μέσω ίντερνετ σε όλο τον κόσμο, πόσο αξίζει τον κόπο να κάνει κανείς ένα ταξίδι στα παράλια της Μικράς Ασίας. Αξίζει πραγματικά, είναι πάρα πολύ όμορφα. Το πρώτο βράδυ είναι φοβερό. Πάμε τώρα ξανά στο μαγαζί μας. Μας περιμένουν οι τουρκικές μελωδίες. Πλησιάζουμε πάλι στο δικό μας μαγαζί. Στο φίλο μας το Δημητράκη, ο οποίος έγινε χριστιανός από μουσουλμάνους. Το τραγούδι που ακούτε, κυρίες και κύριοι, του Ινσταμπούλ, είναι ο εθνικός ύμνος των Τούρκων. Αυτό το τραγούδι το ακούσαμε για πρώτη φορά στον Ταξιτζή από το Αζερβαϊτζάν, στην Αγία Πετρούπολη. Και είπαμε εκεί στην παρέα, αν το ξέρει ο καλλιτέχνης, ο οποίος αμέσως το απέδωσε με τον καλύτερο τρόπο. Nasıl Κοιτάξτε κέφι, κυρίες και κύριοι Τούρκοι. Στο δευτερόλεπτο, μόλις ακούνε τον μπερλέκι, σηκώνονται και χορεύουν. Μουσική.
Ανάμεσά τους και ο δικός μας ο ξεναγός, ο Κώστας. Μέναμε για λίγο εκεί στο μαγαζί, γιατί όπως σας είπαμε ήταν πάρα πολύ κουρασμένοι. Κατευθυνθήκαμε μετά σε ένα ξενοδοχείο έξω από τα Ιβαλή και το ξημέρωμα της επόμενης ημέρας. Μας βρήκε στην πανέμορφη πόλη του Αϊβαλή. Είναι απίστευτο πώς διασκεδάζουν οι Τούρκοι. Εδώ βλέπουμε εικόνα από το ξενοδοχείο. Σε λίγο θα δούμε το ιστορικό του ξενοδοχείου. Ταξιδεύοντας με το Baras Travel, κυρίες και κύριοι, το ταξιδιωτικό γραφείο που προσφέρει αυτή την εκπομπή, στα παράλια της Μικράς Ασίας, θα μένετε σε ξενοδοχεία που μείναμε κι εμείς. Είναι ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων. Με πάρα πολύ καλό φαγητό, με εξαιρετική περιποίηση, με πάρα πολύ καλά δωμάτια και πολύ καλό πρωινό. Εδώ βλέπουμε τη ρισεψιόν και τον εσωτερικό χώρο του ξενοδοχείου. Από το Αϊβαλή. Με το Baras Travel που ταξιδεύουμε σε αυτή την εκπομπή, μένουμε στα καλύτερα ξενοδοχεία όπως είναι αυτό εδώ, 5 αστέρων, πισίνες καταπληκτικές δίπλα στη θάλασσα, πάρα πολύ ωραία δωμάτια, πεντακάθαρα, λουξ, εξαιρετικό πρωινό και το καλοκαίρι γίνονται διάφορα event εδώ στην πισίνα, ώστε ο κόσμος το απόγευμα που έρχεται, μετά το φαγητό, αφού κάνει και ένα μπάνιο και συμμαζευτεί, μπορεί να κατέβει κάτω στην πισίνα όπου υπάρχει ζωντανή μουσική. Όλα τα ξενοδοχεία στα οποία μένετε είναι αυτής της κατηγορίας, Κώστα? Όχι.
Στη Σμύρνη είναι 4 αστέρων. Στη Σμύρνη οπωσδήποτε λίγα είναι τα ξενοδοχεία που είναι 5 αστέρων και είναι εξαιρετικότατα. Και το 4 αστέρων, όπως θα δείτε, είναι πάρα πολύ ωραία ξενοδοχεία. Στο Αϊβαλί προτιμούμε εμείς με το Baras Travel να μένουμε πάντα εδώ. Από εκεί μετά όμως, στη Σμύρνη, όπως θα δείτε και το ξενοδοχείο, είναι πάρα πολύ καλό και πολύ σημαντικά ότι είναι πολύ κοντά στο κέντρο και στην παραλία, σε απόσταση περπατώντας. Ωραία. Το καλοκαίρι λοιπόν μπορεί να κάνει μπάνιο κανείς και στην πισίνα και στην παραλία, έτσι. Βεβαίως. Όπου θέλει, εάν έρχεται νωρίς το γκρουπάκι, γύρω στις 5-5.30-6, μπορεί να κάνει και όπως είπατε στην πισίνα, αλλά και στην παραλία μπάνιο. Και μετά μπορεί να κάτσει να ακούσει μουσικούλα που έχει και πολύ ελληνική μουσική. Ναι. Τα βράδια γίνεται πολύ γλέντι εδώ, ειδικά Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Καλά, αυτό το διαπιστώσαμε και χθες το βράδυ τι γίνεται. Στα Μοσχονίσια με ελληνικά και με τουρκικά τραγούδια. Ήταν μια φοβερή βραδιά. Λοιπόν, είναι ωραίο πράγμα να ξυπνάς το πρωί και να σε περιμένει αυτή η εικόνα, κυρίες και κύριοι. Εν τω μεταξύ, είναι φτιαγμένο το ξενοδοχείο με τέτοιον τρόπο, αυτό το γάμα, που σε όποιο δωμάτιο και να βρίσκεσαι, έχεις θέα στην πισίνα και στη θάλασσα. Λοιπόν, αγαπητέ Κώστα, το πρόγραμμά μας σήμερα τι περιλαμβάνει? Το πρόγραμμά μας, φεύγοντας από εδώ, πρώτα θα πάμε στα Μοσχονίσια, που ήμασταν και χθες το βράδυ. Θα κάνουμε λήψη βέβαια οπωσδήποτε με πρωί. Θα πάμε στην εκκλησία του Ταξιάρχη, θα δούμε του Πάτερ το σπίτι, όλη την ελληνική συνοικία. Και από εκεί και μετά θα πούμε στο κέντρο του Αϊβαλιού, θα δούμε το όμορφο παζάρι και τα ελληνικά σπίτια, αλλά και την εκκλησία του Ταξιάρχη και του Αγιανιού, που δυστυχώς γίνανε τζαμιά το 1922. Από εκεί ξεκινώντας από το Αϊβαλί θα πάμε Πέργαμο, θα δούμε λίγο Ασκληπιών Περγάμου, την ελληνική συνοικία Περγάμου και τελειώνοντας από την Πέργαμο καταλήγουμε απογευματάκι στη Σμύρνη. Πάρα πολύ ωραία. Φύγαμε για Μοσχονίσια λοιπόν, αφού αφήνουμε πίσω μας αυτή την καταπληκτική εικόνα. Πριν φτάσουμε στα Μοσχονίσια, κυρίες και κύριοι, περνάμε κάποιες περιοχές πάρα πολύ όμορφες. Τώρα θα πάμε στο πάτημα του Διαβόλου. Είναι ένα σημείο. Θα σας εξηγήσω τι σημαίνει πάτημα του Διαβόλου. Από εκεί πάνω φαίνεται πανέμορφα η περιοχή του Αϊβαλιού. Από εκεί πάνω φαίνονται πανέμορφα τα Μοσχονίσια. Περιοχές εξαιρετικά όμορφες, με πολύ ωραία καθαρά νερά, ήρεμα. Και βεβαίως να θυμηθούμε σε αυτό το σημείο και ένα τραγούδι που γράφτηκε για τη συγκεκριμένη την περιοχή. Παλικάρια απ' τα Αϊβαλί μπήκαν στο στέκι του μπαλί, μπήκαν στο στέκι του μπαλί παρέα. Κι είχανε και τα δυο σεβεντάκι, πιαν πιο θάλασσες πιωτά, για μια γυναίκα τα Αϊβαλιού ωραία. Κι είχανε και τα δυο σεβεντάκι, πιαν πιο θάλασσες πιωτά, για μια γυναίκα τα Αϊβαλιού ωραία. Σε λίγο. Είναι μια πανοραμική θέση όπου βλέπει κανείς τα Μοσχονίσια και το Αϊβαλί. Τα Μοσχονίσια, αγαπητέ φίλε, είναι όλα αυτά που βλέπουμε αριστερά μας, έτσι. Ό,τι βλέπουμε εδώ προς τα αριστερά. Ναι, αυτά είναι τα Μοσχονίσια. Συνολικά ένα σύμπλεγμα βραχονισίδων, πιο πολύ 19 μικρά νησάκια, το οποίο κατοικείται μόνο το ένα. Όπου εκεί και πάμε σε λιγάκι. Εκεί που ήμασταν χθες το βράδυ. Και εκεί που ήμασταν χθες το βράδυ, ναι, ακριβώς.
Όλο αυτό το κομμάτι ήταν ελληνικό. Όλα αυτά τα κομμάτια ήταν ελληνικό. Συνολικά 45.000 Έλληνες μένανε μέχρι το 22. Οι Τούρκοι ήταν μηδαμινοί, δηλαδή στο 5 μόλις τα 100. Το Αϊβαλί, ιδιαίτερα το Αϊβαλί, 35.000 κάτοικοι, γιατί οι 10 ήταν στα Μοσχονήσια, όλοι Έλληνες. Κομπλέ Έλληνες. Ήταν ένα άκρος καθαρά ελληνικό χωριό. Μάλιστα. Οι Τούρκοι στη συνέχεια σεβάστηκαν τον πολιτισμό που βρήκαν από τους Έλληνες. Σεβάστηκαν, άφησαν τα σπίτια και το Υπουργείο Πολιτισμού τώρα τα ελληνικά σπίτια τα έχει όλα διατηρητέα. Απαγορεύεται να κτίσει πολυκατοικίες στο παλιό Αϊβαλί, όπου στο διάστημα που θα είμαστε στο Αϊβαλί θα το διαπιστώσουμε γι' αυτό, ότι έχουν την παράδοση τα διόροφα σπιτάκια τα ελληνικά με το μπαλκονάκι να εξέχει. Λοιπόν, για να καταλάβει τώρα ο κόσμος καλύτερα. Μοσχονήσια είναι όλο αυτό το σύμπλεγμα των νησιών που βλέπετε μπροστά σας. Εκεί απέναντι ήμασταν χθες το βράδυ. Εκεί απέναντι. Και δεξιά είναι το Αϊβαλί. Να σας δείξω τι σημαίνει πάτημα του διαβόλου. Παντού, ξέρετε, εφευρίσκουν διάφορα κόλπα για να προσελκύουν τον τουρισμό και για να έχει ένα ενδιαφέρον. Εδώ βρήκαν μία λακκούβα η οποία είχε το σχήμα ποδιού και την ονόμησαν πάτημα του διαβόλου. Είναι αυτό το πράγμα εδώ. Είναι σε σχήμα ποδιού. Έτσι. Είναι αρκετά πιστευτό, πως το βλέπει κανείς. Τώρα έχει νερό από βροχή. Ναι, να ρίξουμε ένα νόμισμα, ρε παιδιά. Και να κάνουμε και μια ευχή εδώ μέσα. Έλα. Το πάτημα του διαβόλου. Βλέπετε, το έχουν φράξει οι Τούρκοι εδώ. Για να μην μπαίνει κόσμος μέσα. Εδώ λέει πάτησε ο διάβολος το πόδι του. Εντάξει. Ό,τι πείτε, τι να κάνουμε. 2-3 ακόμη πανοραμικά πλάνα από εδώ πάνω που αξίζει τον κόπο και μετά να πάμε στα Μοσχονήσια. Ο θάμνος που βλέπετε δεν είναι χιλουλούδια, είναι τάματα. Πάνω σε χαρτοπετσέτα γράφουν τα ονόματά τους και τα βάζουν εδώ πάνω, να μην πέσω και στον κρυμό για ικανοποιηθεί ο διάβολος. Λοιπόν, να το. Έχουν πάνω τα ονόματα. Αυτός μια απόδειξη έβαλε. Ο καθένας ό,τι βρίσκει. Ποιος το κάνει αυτό, οι τουρίστες τα κάνουν αυτά τα πράγματα. Ναι. Και οι ντόπιοι. Και οι ντόπιοι, και οι ντόπιοι βέβαια. Πάνω στο πουρνάρι κάνουν τα άματα. Στο πουρνάρι πάνω στα άματα κάνουν. Χριστός και Απόστολος. Ό,τι πιστεύει ο κόσμος, τι να πω. Δεν το είχα ξαναδεί αυτό το πράγμα. Πάνω στο πουρνάρι τα άματα. Φοβερά πράγματα. Λοιπόν, πάμε. Καθώς πλησιάζουμε, κυρίες και κύριοι, προς το τέλος του πρώτου μέρους των εκπομπών στα παράλια της Μικράς Ασίας, οφείλω να σας πω ότι ήταν ένα ταξίδι που με εντυπωσίασε πάρα μα πάρα πολύ. Κατά τη διάρκεια αυτής της εκπομπής, αλλά και των επόμενων, άλλα 2-3 σίγουρα κομμάτια θα ακολουθήσουν, θα έχετε ευκαιρία να δείτε ομορφιές, καταπληκτικές. Αυτή την άνοιξη, αυτό το καλοκαίρι, να σας δοθεί ευκαιρία, κάντε ένα ταξίδι προς την περιοχή. Τα ταξιδιωτικά γραφεία βγάζουν πολύ καλές τιμές και το συγκεκριμένα το Baras Travel, το οποίο προσφέρει αυτή την εκπομπή, θα σας εξυπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο. Κοιτάξτε εικόνα, παρακαλώ. Κοιτάξτε ηρεμία, κοιτάξτε ομορφιά.
Είναι η εκπομπή Dolce Vita που ταξιδεύει. Άλλη Μικράς Ασίας, εννοούμε και αυτό το πράγμα. Ανάμεσα στα Μοσχονίσια και στο Αϊβαλί δημιουργείται ένας εκπληκτικός κόλπος, πάρα πολύ ήρεμος, πολύ όμορφος και πολύ ρομαντικός. Νομίζω ότι είναι λιμνοθάλασσα. Δεν είναι όμως. Όλο αυτό το σύμπλεγμα των νησιών γύρω-γύρω εμποδίζει τα ρεύματα να έρχονται προς τα δω και έτσι δημιουργούνται αυτές οι καταπληκτικές ακρογιαλιές που φαντάζομαι το καλοκαίρι χρησιμοποιούνται και από τον κόσμο. Βέβαια δεν είναι οργανωμένη πλάση, δεν είναι... πρέπει να έρθεις προετοιμασμένος εδώ να κάνεις μπάνιο, αλλά θα κάνεις μπάνιο εκπληκτικό, δηλαδή θα φτάσεις μέχρι εκεί πέρα με τα πόδια. Θα περπατάς μέχρι εκεί κάτω, χωρίς να καλυφθείς από νερό. Είναι αυτή η πολύ ωραία διαδρομή που κάνουμε για να φτάσουμε απέναντι στα Μοσχονίσια και κάναμε αυτή τη στάση να σας δείξουμε αυτήν την όμορφη εικόνα. Παλικάρια απ' τα Ιβαλί μπήκαν στο στέκι του Μπαλί, μπήκαν στο στέκι του Μπαλί παρέα. Κι είχαν και τα δυο σεβεντάκι, πιαν πιο θάλασσες πιωτά, για μια γυναίκα τα Ιβαλιού ωραία. Κι είχαν και τα δυο σεβεντάκι, πιαν πιο θάλασσες πιωτά, για μια γυναίκα τα Ιβαλιού ωραία. Αυτή είναι η παραλία, κυρίες και κύριοι, στο Αϊβαλί. Ελληνική πόλη, όπου τώρα, όπως βλέπετε, κυματίζει τουρκική σημαία. Κυρίες και κύριοι, εδώ να σας αφήσουμε για σήμερα. Να ξέρετε ότι σας περιμένει πολλή εικόνα, μεγάλο ταξίδι. Μια όμορφη εκπομπή, γεμάτη χρώμα, γεμάτη θάλασσα, γεμάτη αλμύρα, γεμάτη ελληνισμό. Σας ευχαριστώ που μείνατε και σήμερα κοντά μας. Ραντεβού την ερχόμενη Κυριακή. Να είστε καλά. Γεια σας.